Νέο ισχυρότατο σεισμό μεγέθου 7,3 βαθμών τη κλίμακα Δρίχτερ χτύπησε τον Νεπάλ. Σύμφωνα με το μέχρι στιγμή επίσημο απολογισμό, τουλάχιστον 37 άνθρωποι σκοτώθηκαν ενώ οι τραυματίε ξεπερνούν του χίλιου. Στην πρωτεύουσα Κατμαντούτα, ήδη καταπονημένα κτίρια κατέρευσαν ενώ υπάρχουν αναφορέ για κατολιστήσει στο Εβερεστ. Τη στιγμή που η γη άρχισε να τρέμει ξανά, οι πάντε πάγωσαν. Ο τηλεοπτικό φακό συλλαμβάνει τον τρόμο στο πρόσωπο ενό ομιλητή στο βήμα του Κοινοβουλίου. 17 ημέρες μετά το φωνικό χτύπημα του Εγκέλαδου που κόστησε τη ζωή σε περισσότερα από 8.000 άτομα, ο Εφιάλτης επέστρεψε στο Νεπάλ. Το επίκεντρο του νέου σεισμού βρίσκεται στα ανατολικά της χώρας, κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ, σε απόσταση περίπου 150 χιλιόμετρων από αυτό του σεισμού της 25 η Απριλίου. Το εστιακό βάθος του τοποθετείται στα 15 χιλιόμετρα και είναι ίδιο με αυτό του προηγούμενου. Μετά τον κύριο σεισμό ακολούθησαν 6 μετασυσμοί μεγέθους άνω των 6 ρίχτερ.